Γεια σας φίλοι μου, καλά Χριστούγεννα σε όλους, καλές γιορτές, εύχομαι σε όλους το ιερό βρέφος, αυτό δηλαδή το μικρό φως από τη μεγάλη νύχτα την οποία βυθιζόμαστε στην αυτοκριτική μας και στο υποσυνείδητο να μεγαλώσει και όπως μεγαλώνει, θα λέγαμε, η φωτεινότητα του ήλιου και η ημέρα, έτσι και μας η συνείδηση να μεγαλώνει. Ακολουθάμε, έχουμε πει πάντοτε, τους κοσμικούς νόμους, γιατί λειτουργούν όπως πάνω τους και κάτω, σαν φράκταλες και μέσα σε εμάς. Η εναρμόνιση λοιπόν με το πλανητικό έργο, με το κοσμικό έργο, με το εσωτερικό έργο, με το πλανητικό έργο θα μας φέρει σιγά σιγά και εμάς μια πιο όμορφη ροή, χωρίς μεγάλη προσπάθεια για να επιδιώξουμε τελικά την ένωση με το συλλογικό, τη χρηστική συνείδηση. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ σαν δώρο τα Χριστούγεννα αυτά είπα να κάνω ένα μικρό βιντεάκι που σχετίζεται με τη συμπεριφορά μας για το πώς πρέπει να εκφραζόμαστε, θα λέγαμε, με απλούς κανόνες στα παιδιά, για την παιδεία. Αυτό λοιπόν είναι ένα βοήθημα για όλους τους γονείς και για κάθε άνθρωπο που νιώθει μια μητρότητα και πατρότητα απέναντι σε οποιοδήποτε άλλο όν πάνω στη γη. Θέλω να πω λοιπόν η επικοινωνία μας με τα παιδιά πάντοτε έχει να κάνει και βασίζεται πάνω σε αυτούς τους τρεις παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας, φίλοι μου, είναι η ευθύνη του γονιού να φτιάξει μια προσομοίωση της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Μια ασφαλή προσομοίωση. Δηλαδή τι, να προετοιμάσει την σωστή εισδροή, θα λέγαμε, και συσχέτιση μέσα στην κοινωνία του παιδιού. Θα πρέπει να μάθει λοιπόν στο παιδί πώς είναι αυτό το περιβάλλον για να μπορεί να επιβιώσει και να αφαιθεί μέσα εκεί να βιώσει τη δική του ζωή. Αυτό το κομμάτι χρειάζεται να έχουμε ένα είδος ασφάλειας όπως κάνουμε τις ελεγχόμενες εκρήξεις. Πρέπει να ελέγχεται αυτό το περιβάλλον για να μην δημιουργηθούν τραύματα στο παιδί. Άρα, του μαθαίνουμε τους κινδύνους, θα λέγαμε, της ζωής. Του μαθαίνουμε πώς να επιβιώνει στη ζωή, του μαθαίνουμε το πώς λειτουργεί η κοινωνία, έτσι, νόμιμα ή παράνομα θα λέγαμε, μιας και εμείς δεν ακολουθούμε τους φυσικούς νόμους της φύσης και από εκεί και πέρα, σε αυτή την προσωπική που έχουμε φτιάξει, σχέση με το παιδί μας, κοιτάμε να μάθει έτσι και να εκπαιδεύεται για να είναι έτοιμο να βγει στην κοινωνία και να αντιμετωπίσει τους διάφορους, θα λέγαμε, κινδύνους και τις λειτουργίες της κοινωνίας που έχουμε φτιάξει εμείς οι ίδιοι. Εκεί χρειάζεται, φίλοι μου, να είμαστε αποτελεσματικοί και χρειάζεται να είμαστε στο μέτρο. Μεγαλύτερη εκπαίδευση από όσο αντέχει, θα λέγαμε, ένα παιδί, του δημιουργεί τραύματα. Λιγότερη εκπαίδευση το κάνει κακομαθημένο. Είναι πολύ εύκολο να το καταλάβετε αυτό, δεν θα μιλήσω παραπάνω και θα πάω στο δεύτερο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι να του θυμίσετε ποιος είναι. Αφήνοντας το παιδί να εννοήσει τον ενθουσιασμό του, την ψυχική του πορεία, να αφαιθεί, να γνωρίσει ότι αυτός και η πραγματικότητα είναι ένα, ότι είναι ο ίδιος ο δημιουργός, ότι φτιάχνει τη ζωή του και ότι μπορεί να αφαιθεί να ζήσει αυτό που έχει καρμικά αποφασίσει να ζήσει. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτό που σας λέω πάντοτε, να τον βοηθήσετε να ακολουθάει τον ενθουσιασμό του, χωρίς επιμονή στις προσδοκίες τις οποίες μπορεί να έχει, ενοχές και απογοητεύσεις, αλλά να ζει στο τώρα, με όλο τον ενθουσιασμό εστιασμένο εκεί, το βοηθάτε να έχει την πλήρη δύναμη να μπορεί να δημιουργήσει και να παίξει ό,τι παιχνίδι έχει διαλέξει στο μέγιστο της αποδοτικότητας και της εξελικτικής του κατάστασης. Αυτό σε συνδυασμό με το προηγούμενο παράγοντα, δηλαδή τι, την προετοιμασία θα είναι για το παιδί ένα μεγάλο εφόδιο για να μπορεί να παίξει σωστά, χωρίς απαξίωση, θα λέγαμε, όλα τα πράγματα που τον ενθουσιάζουν σε αυτόν τον κόσμο, έτσι, σε αυτήν την κοινωνία, σε αυτόν τον πλανήτη και να αποφασίσει τι είδους, θα λέγαμε, άνθρωπος θέλει να γίνει. Και ο τρίτος παράγοντας, φίλοι μου, είναι και πιο, θα λέγαμε, αποτελεσματικός για το παιδί, καθώς εκεί καθρεφτίζεται έτσι όλο το ταμπούλα ράσα που λέμε, έτσι όλο το είδωλό μας πάνω στο παιδί. Πάντοτε σαν ένα παράδειγμα.
Πάω ότι με τη μέθοδο του παραδείγματος δίνουμε στον άλλον πρώτα την εικόνα και δεύτερον την επιλογή, αν θέλει και αν τον ενθουσιάζει και αν μας θαυμάζει ή μας αποφεύγει, να μπορούμε να γίνουμε μια σωστή ταμπέλα για το παιδί που είτε θέλει να αποφασίσει αν θα την ακολουθήσει ή τώρα ή στο μέλλον ή να την αποφύγει αν πηγαίνει σε έναν δρόμο που το ίδιο δεν θέλει να ακολουθήσει. Άρα φίλε μου, το παράδειγμα, δηλαδή να είστε καθαρά ο εαυτός σας και να κάνετε αυτό που πιστεύετε για σωστό, είναι σαν μια καθαρή ταμπέλα παρά να είστε μπερδεμένοι με αμφιβολίες και ενοχές και να φαίνεσαι σε μια ταμπέλα που να έχει 500 βέλη προς ένα συγκεκριμένο μέρος χωρίς να βοηθάει τον ταξιδιώτη. Άρα τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες. Ο πρώτος, όπως είπαμε στην αρχή, είναι η ελεγχόμενη κατάσταση και προετοιμασία. Μια εικονική πραγματικότητα της κοινωνίας που το παιδί θα εισέλθει μέσα, είτε με τους πνευματικούς νόμους, οποίους γνωρίζετε, είτε τους φυσικούς. Ο δεύτερος παράγοντας, να τον μάθετε τα όπλα του, να λειτουργεί στον ενθουσιασμό του, σαν δημιουργός, όχι σαν θύμα, σαν πραγματικά να του θυμίζετε αυτό που πραγματικά είναι και πώς έχει έρθει εδώ πέρα στη ζωή. Και ο τρίτος παράγοντας είναι να είστε το παράδειγμα. Καλές γιορτές να έχετε, είστε το φως, να γεννηθεί μέσα σας και να μεγαλώνει. Ειρήνη σε όλους.